σιγά στα δικά μας, στα αποκλειστικά μας, γιατί τα κορίτσια μας δούλεψαν πάρα πάρα πολύ χθες το βράδυ. Θα κάνουμε την αρχή με μια πολύ δυνατή προσωπικότητα, όπως είπες εσύ, την Ευρυδίκη. Πριν σας πω λίγα πράγματα για εκείνη, να πούμε και στον κόσμο τι ρωτήσαμε έτσι, στο έναν περίπου στους καλλιτέχνες. Μας μίλησαν για τη συμμετοχή τους, για τη βραδιά των μουσικών βραβείων που ήρθαν στην Κύπρο, για τα νέα τους επαγγελματικά σχέδια. Τους ρωτήσαμε και λίγες πιο juicy και καυτές ερωτήσεις και προσωπικές, ανάλογα με τον καλλιτέχνη. Έχω να σου πω για την Ευρυδίκη, η οποία διανύει ίσως έτσι την καλύτερη φάση της ζωής της. Γιατί είναι ερωτευμένη, είναι λαμπερή. Θα παντρευτεί πολύ σύντομα και μας λέει και κάποια αποκλειστικά. Επίσης, Κωνσταντίνα μου, έχω να σου πω κάτι που παρατήρησα για την Ευρυδίκη και θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο. Την έβλεπα λίγο πριν ανεβεί στη σκηνή, πραγματικά παιδιά, πήγε εκεί σε μια γωνιά και έκανε την πρόβα της. Όλη της την πρόβα, τις κινήσεις της, τα πάντα, ήταν φουλ συγκεντρωμένη για μένα. Δεν την ένοιαζε καθόλου. Μπράβο. Ότι όλος ο κόσμος έμεινε για μένα και έβλεπε την. Πραγματικά για μένα τούν το πράγμα. Είναι καλύτερα. Δεν τη γνωρίζω και προσωπικά. Είναι respect. Μάλιστα. Μείναμε όλοι με τα μάτια και τη βλέπαμε. Είναι απίστευτα. Λοιπόν, να πούμε ότι πήγε στα βραβεία. Ναι, πάρα πολύ καλά. Κάποια από εσάς τη γνωρίζετε και πιο προσωπικά. Ήρθε και εδώ στην εκπομπή μας πριν από μερικούς μήνες. Πόσο ωραία. Τραγούδισε τραγούδια της Κωνσταντίνα μου από τους πρώτους της δίσκους και θέλω να πάμε να δούμε έτσι τι είπε στην κάμερα της εκπομπής μας. Πάμε. Αυτή τη φορά στα αλήθεια σ' αφήνω. Πόσο λίγο με ξέρεις. Απόψε θα τραγουδήσω κάποια δικά μου αγαπημένα τραγούδια από τους πρώτους μου δίσκους με αφορμή το 25 για πάντα που κυκλοφόρησε φέτος. Κάνουμε και εδώ ένα μικρό αφιέρωμα. Πόσο λίγο με ξέρεις και εμείς είσαι με μαζί. Σε μια πολύ ωραία έτσι χορογραφία του Χάρη Σάβα. Και το μόνο που θυμάμαι με την Τέμη. Τέλεια. Θέλω να σε ρωτήσω, ποιο είναι έτσι το μεγαλύτερο βραβείο που απέκτησες μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια της καλλιτεχνικής σου πορείας? Η αγάπη του κόσμου. Η αγάπη του κόσμου, εννοείται, γιατί χάρη στην αγάπη του κόσμου είμαι εδώ ακόμα με την ίδια όρεξη, το ίδιο πάθος για τη μουσική και με πολλά όνειρα για το μέλλον. Το λέω πάντα σε κάθε εμφάνιση. Αυτό που εισπράττω από το κοινό, το χαμόγελο, το χειροκρότημα, η αγκαλιά και η αγάπη δεν συγκρίνεται με τίποτα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις δεχθεί φλερτ από άτομο του ιδίου φίλου? Όχι, δεν θα το έλεγα. Εντάξει, όταν είσαι πάνω στη σκηνή, τα βλέμματα πάντα παίζουν. Υπάρχει ένα φλερτ ανεξάρτητα από το φίλο. Αλλά είναι μέσα σε ένα ευγενικό και όμορφο παιχνίδι που γίνεται. Πάρα πολλές Ελληνίδες και συγκεκριμένα η Μέρη Σινατσάκη είχε πει πριν από λίγες μέρες ότι ο έρωτας, ότι είναι, υπάρχει ένας μικρός έρωτας και μεταξύ των φίλων. Αν υπάρχει έρωτας μεταξύ φίλων, δεν είναι κάτι που έχω νιώσει εγώ. Γιατί πάντα βάζω τα πράγματα σε κάποια κουτάκια, βάζω όρια, τους ανθρώπους τους βλέπω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν έχει τύχει ποτέ ένα φίλο μου να τον ερωτευτώ στην πορεία. Πες με τώρα για το δικό σου έρωτα, γιατί έχω δει κάποιες δηλώσεις σου, ο γάμος σου θα γίνει του χρόνου, αν κατάλαβα, σε νησί. Για πες μας τα και μας λίγο. Πότε με το καλό. Θα είναι καλό. Και επειδή ακριβώς δεν προλάβαμε να προετοιμαστούμε για φέτος το καλοκαίρι, θα γίνει το χρόνο το καλοκαίρι. Έχεις σκεφτεί σε ποιο νησί θα παντρευτείς ή ακόμη δεν? Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα αυτό. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει και στην Κύπρο γάμος? Μπορεί να είναι και στην Κύπρο. Τέλεια. Με το καλό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.